Η πανδημία επηρεάζει όλου του τομεί των μεταφορών. Όπω βλέπετε σε αυτού του χάρτε, η εναέρια κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει μειωθεί κατά 80%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Όταν ο επιβάτης δεν λαμβάνει την υπηρεσία την οποία έχει πληρώσει, θα πρέπει να αποζημιωθεί και αυτό είναι σαφέ στην νομοθεσία. Μπορεί επίση να του προσφέρουν εναλλακτικέ υπηρεσίε, αλλά θα πρέπει να τι λάβει μόνο αν συμφωνήσει ο ίδιο να αντικαταστήσει το εισιτήριό του με τι υπηρεσίε αυτέ. Αυτό είναι ο νόμο. Τώρα ψάχνουμε να δούμε πώ θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περαιτέρω τι αεροπορικέ εταιρείε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ρευστότητα που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο, προστατεύοντα επίση τα δικαιώματα των επιβατών. Η Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορέων, η ΙΑΤΑ, εκτιμά ότι οι πιθανέ απαιτήσει για επιστροφέ χρημάτων από ευρωπαϊκέ αεροπορικέ εταιρείε θα ανέλθουν συνολικά σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο μέχρι τα τέλη Μαΐου. Σε δήλωσή του προ το Euronews, οι εταιρείε δήλωσαν ότι αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρέ δημοσιονομικέ επιπτώσει για τι αεροπορικέ εταιρείε βραχυπρόθεσμα και πρότειναν ένα νέο προσωρινό μέτρο στου εθνικού φορεί. Σύμφωνα με την πρόεδρο τη Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου, κάθε πλευρά πρέπει να ενεργήσει με υπευθυνότητα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να παράσχουν έκτακτα μέτρα για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων ατόμων. Οι εταιρείε πρέπει να εφαρμόσουν τέλεια του κανονισμού και οι δε πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους. Η Κομισιόν εξετάζει νέα μέτρα υποστήριξη των αεροπορικών εταιριών και των υπόλοιπων εταιριών στον τομέα των μεταφορών.